Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και φυσικά για τις παρεμβάσεις σας που με πολύ ζωντανό τρόπο ανέδειξαν τα μεγάλα μέτωπα που είναι ανοιχτά εδώ στις εργατογειτονιές της Β' Πειραιά, το Κερατσίνι, την Τραπετσόνα, τη Νίκαια, τον Κοριδαλό, το Πέραμα, με βαριές συνέπειες για το λαό της περιοχής. Και για όλα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ξέρετε άλλωστε, δίνει όλες του τις δυνάμεις, στηρίζοντας και πρωτοστατώντας στις δίκαιες διεκδικήσεις που θέσατε με όλους τους τρόπους. Και με τις επεξεργασμένες θέσεις του, τις παρεμβάσεις του στη Βουλή, μέσα στην Ευρωβουλή, στους Δήμους, στην Περιφέρεια Αττικής, και κυρίως με την ακούραστη και επίμονη προσπάθεια όλων των κομμουνιστών μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους μόρφωσης. Για την ανάπτυξη της συλλογικής μαζικής δράσης, της αλληλεγγύης, της οργάνωσης των αγώνων, γιατί σε τελική ανάλυση εκεί βρίσκεται η ελπίδα για τους ίδιους τους εργαζόμενους, για τους βιοπαλεστές, επαγγελματίες και εμπόρους για την νεολαία μας. Πλέον υπάρχει αρκετή πείρα για όλα αυτά. Πείρα που αναδεικνύει ότι πίσω από κάθε έγκλημα και πίσω από κάθε αδικία που αντιμετωπίζει ο λαός η νεολαία βρίσκεται πολλά από τα οποία βέβαια και εσείς τα αναφέρατε σήμερα εδώ, βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υλοποιεί κατά γράμμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν την υλοποιούσαν κατά γράμμα άλλες κυβερνήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ κλπ. Και αυτή η αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πέφτει βέβαια από τον ουρανό, συνδιαμορφώνεται και προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις και νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές. Γι' αυτό και την ασπάζονται αυτή την βάρβαρη πολιτική όλοι τους. Δεν είναι υπερβολή λοιπόν να πούμε πως όλα τα μεγάλα προβλήματα που εκεί, και εσείς εδώ στον Πειραιά αντιμετωπίζετε έχουν αυτή τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίπλα ακριβώς την υπογραφή της κάθε κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων. Πάρτε για παράδειγμα το σοβαρό πρόβλημα με τα καζάνια του θανάτου όπως σωστά τα έχει ονομάσει εδώ ο λαός της περιοχής. Αρκεί να δει κανείς τι έχει απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός, τότε για θέματα επίτροπος λέγεται στην Ευρώπη, ο αρμόδιος για τα θέματα περιβάλλοντος επίτροπος, απαντώντας στην ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο που έκανε ο Ευρωβουλευτής του κόμματός μας, ο Κώστας ο Παπαδάκης. Δεν είδε ούτε άκουσε, άκουσε τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα οξυμένα προβλήματα από τις δεξαμενές πετρελαίου στο πέραμα, τη Δρασπετσόνα, την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, απαντώντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει, παράβασης της ευρωενωσιακής νομοθεσίας. Την ίδια ώρα βέβαια είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι δημοσιεύσεις, οι καταγγελίες, οι επιστημονικές μελέτες για τους ρήπους, για τη δυσοσμία για την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων της περιοχής, όπως και την επιβάρυνση του ίδιου του περιβάλλοντος. Η πραγματικότητα είναι ότι η ίδια η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αρχές, της διατάξεις και τις εξαιρέσεις της για την κρυζοπράσινη ανάπτυξή τους αποτελεί την ίδια τη νομική βάση με τη σύμπραξη φυσικά των κυβερνήσεων της κάθε χώρας ώστε νόμιμα να παραβιάζεται το δικαίωμα των λαϊκών στρωμάτων για ποιότητα ζωής αντίστοιχη με τα επιτεύγματα, με τις δυνατότητες που έχει σήμερα η ανθρωπότητα από την ίδια την ανάπτυξη της επιστήμης. Η στάση τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι είναι από την ίδια μεριά, από την ίδια μπάντα με την αδιαλαξία που έχουν δείξει όλες οι κυβερνήσεις απέναντι στο αίτημα των κατοίκων της περιοχής για άμεση μετεγκατάσταση των δεξαμενών πετρελοειδών εκτός κατοικημένων περιοχών. Από το 2013 και τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ τότε και τις νέες τότε άδειες λειτουργίας, πήγαμε στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που επέκτηνε την άδεια λειτουργίας και μάλιστα με επιδότηση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και φτάσαμε στη σημερινή πάλι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει αυτό το έγκλημα. Αδιαφορώντας για τον παράγοντα του βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τόσο στο πέρασμα όσο και στη Δραπετσόνα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Αδιαφορώντα για το γεγονό ότι ακριβώ δίπλα σε λαϊκές κατοικίε, στα σχολεία των παιδιών μα, στα κέντρα υγεία, υπάρχουν μεγάλε εγκαταστάσει πετρελοειδών και άλλε μονάδε επικίνδυνε για την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων μέσα σε αυτέ. Κίνδυνο θάνατο είναι τα καζάνια για ολόκληρη την περιοχή. Και την αποτροπή αυτού του κινδύνου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να την εγγυηθεί. Και καμιά από τις κυβερνήσεις την είχε, ούτε και την έχει βέβαια στις προτεραιότητές της. Φίλες και φίλοι, πίσω από την τραγική κατάσταση στη δημόσια υγεία, αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης, της υποστελέχωσης της υγείας και πρόνιας που αναδείξατε κι εσείς με τις παρεμβάσεις σας, είναι η πολιτική πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτόν τον τομέα, με τη συμβολή φυσικά των κυβερνήσεων. Η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας ανέδειξε καθαρά τη γύμνια της πολιτικής των ιδιωτικοποιημένων συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και τα κούφια λόγια περί Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αλληλεγγύης όταν τα κράτη-μέλη της έπαιζαν μέχρι και ξύλο μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει πρώτος, λέει, τις μάσκες και τα εμβόλια. Και εσείς τα ζείτε εδώ, στα τρία μεγάλα νοσοκομεία του Πειραιά, που εξυπηρετούν χιλιάδες ασθενείς, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά και της Δυτικής Αθήνας και των νησιών, όπου λείπουν γιατροί, λείπουν νοσηλευτές, άλλο προσωπικό, βοηθητικό, οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του λαού. Τον προηγούμενο μήνα στο κρατικό Νίκαιας χάλασε ο αναλυτής για τις βιοχημικές εξετάσεις που είναι 25 ετίας. Έχει περάσει προπολού η ημερομηνία λήξης του και δεν μπορούσαν να γίνουν ούτε εξετάσεις αίματος τη μέρα της εφημερίας. Είπε αρκετά και οι γιατρός από το νοσοκομείο. Και την ίδια ώρα η πρεμούρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να δώσει τις υπηρεσίες γνωμάτευσης των αξονικών εξετάσεων σε ιδιωτική εταιρεία με αμοιβή πολλαπλάσια από αυτή που θα χρειαζόταν για την απαραίτητη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που διεκδικούν και τα σωματεία των υγειονομικών και όλοι οι μαζικοί φορείς της περιοχής. Αντίστοιχη είναι η πολιτική του στην παιδεία. Οι διεκδικήσεις, για παράδειγμα, των ενώσεων γονέων αφορούν στα δεκάδες σχολικά κτίρια που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, που παραμένουν και χωρίς αντισυσμικό έλεγχο, που ακόμα περιμένουν τα σχολικά γεύματα, ιδιαίτερα στις γειτονιές εδώ της Β' Πειραιά. Μάλιστα, σωστά ετοιμάζεται, από όσο ξέρουμε, και κινητοποίησε την άλλη εβδομάδα στην Ίκεα. Η μόνιμη απάντηση όμως των κυβερνώντων είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά και ότι αυτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζονται για άλλες χρήσεις. Πίσω επίσης, για παράδειγμα, από την ακρίβεια, το μόνιμο βραχνά της λαϊκής οικογένειας, βρίσκεται η πολιτική στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που σπάνε το ένα ρεκόρ με, μετά το άλλο από τα κέρδη τους, όπως συμβαίνει στην Αυτιλία, στο λιμάνι κλπ. Με τις δεκάδες φοροαπαλλαγές, τις διευκολύνσεις τους, τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τζάμπα χρήμα που μοίραζε η Ευρωπαϊκή Ένωση στους μεγάλους ομίλους και φούσκωσε τον λογαριασμό. Και τον πληθωρισμό, βεβαίως, για να η ακρίβεια. Ας αφήσουν λοιπόν τους λέμε την κοροϊδία. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται όσο οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι στα επίπεδα του 2009 και εξανεμίζονται από την τεράστια αύξηση των τιμών. Όσο οι φόροι στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης παραμένουν άθικτοι για να κορδώνεται ο Μητσοτάκης για τα πλεονάσματα. Και φυσικά όσο η κερδοφορία των ομίλων ανάμεσά τους και των σούπερ μάρκετ παραμένει στο απειρόβλητο. Ας κάνουν το ελάχιστο τους λέμε. Ας καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Στους φόρους στην ενέργεια. Θα είναι έστω αυτό μια ανάσα. Την ίδια στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι του Πειραιά οι οποίοι και με το μυαλό και με τα χέρια και με τον κόπο τους τον ίδιο παράγουν όλο αυτό τον πλούτο, τόσο πλούτο. Έρχονται αντιμετωπί, αντιμέτωποι με την ένταση της στιγμής εκμετάλλευσης, την επέκταση των ελαστικών, όπως τις λένε, μορφών απασχόλησης, με ατομικές συμβάσεις, με διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, με την αντατικοποίηση, τη δουλειά 13 ώρες. Και μαζί με όλα αυτά είναι και η κατάργηση βέβαια της Κυριακής Αργίας, η τηλεργασία, η δουλειά σε πλατφόρμες χωρίς όμως εργασιακά δικαιώματα, όπως την τηλεπερφόρμανς, η υπονόμευση των ίδιων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Είναι τα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα της εργοδοσίας, όπως την Κόσκο και τη Ζώνη και αλλού, που τα αναδείξατε και σήμερα εδώ. Όλα αυτά είναι γραμμένα χρόνια πριν, όσοι θυμάστε οι παλιότεροι, στη Λευκή Βίβλο όπως τη λέγανε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργασία και σε δεκάδες άλλες τέτοιες αντεργατικές οδηγίες που έχουν ψηφίσει και έχουν εφαρμόσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και μόνο το ΚΚΕ τις αποκάλυψε, τις καταψήφισε και τις αντιπάλεψε στην πράξη από την πρώτη στιγμή. Και έρχονται βέβαια και από πάνω η πράσινοι, όπως τους λένε, φόροι, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η άδικη έμεση φόρη, η συνολική απογείωση της φορολογίας, ιδιαίτερα στους αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματοβιοτέχνες, ελευθεροπαγγελματίες, επίσης επιστήμονες, που τους οδηγούν ουσιαστικά σε λουκέτα. Επίσης, τα πανάκριβε ενίκια, με περιοχές του Πειραιά, να είναι στις πρώτες στην αύξηση των ενοικίων πανελλαδικά, όπως είναι η Δραπετσόνα, για παράδειγμα, και η Νίκαια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πίσω από την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, όπου έχουμε περάσει σε φάση εκεί απρόβλεπτων εξελίξεων, βρίσκονται πάλι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αποστολή όπλων στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι, με τη στήριξη στο κράτος κατακτητή το Ισραήλ που σφάζει παιδιά σήμερα στην Παλαιστίνη, με αποστολή ελληνικής φρεγάτας σε επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για γενικευμένο πόλεμο με τη Ρωσία, από εδώ, από τη Σαλαμίνα, απέπλευσε η φρεγάτα Ήδρα για να σταλεί στο στόμα κυριολεκτικά του λύκου χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας. Η σκέψη μας είναι στις μανάδες των μελών του πληρώματος που πραγματικά αγωνιούν. Να μην βρεθεί καμιά μάνα, κανένας πατέρα στη θέση τους. Γι' αυτό δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους. Δεν είναι λίγες οι φορές, που και εσείς εδώ έχετε κινητοποιηθεί ενάντια σε αυτή την εμπλοκή, όπως και του λιμανιού του Πειραιά συγκεκριμένα και στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΙΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αγωνιστική υποδοχή πολεμικών πλοίων των φωνιάδων των λαών. Εδώ άλλωστε συγκεντρώνονται μεγάλοι ανταγωνισμοί υπεριαλιστικών κρατών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, και αντιπαραθέσει επιχειρηματικών ομίλων με επίκεντρο του λιμάνι του Πειραιά και την αυπηγική βιομηχανία. Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι που μετατρέπουν τη χώρα μας και την περιοχή από την Ελευσίνα μέχρι την Πειραϊκή σε στόχο αυτών των υπεριαλιστικών συγκρούσεων. Για όλα λοιπόν αυτά τα μεγάλα μέτωπα, το κόμμα μα έχει κάνει πλήθο ερωτήσεων παρεμβάσεων τόσο στην Ελληνική Βουλή όσο και στην Ευρωβουλή. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι μπροστά στην καπιταλιστική ανάκαμψη τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι της δεν λογαριάζουν τα δικαιώματα, την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Το ΚΚΕ και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο παλεύει όπως παλεύει και έξω από αυτό, στους δρόμους του αγώνα. Αναδεικνύει, υπερασπίζεται εργατικά λαϊκά συμφέροντα και ιδιαίτερα ξεσκεπάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι φυσικά το σπίτι, αλλά η φυλακή των λαών. Αγαπητές φίλες και φίλοι, απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν, που συζητάμε σήμερα, ο λαός μας έχει ανάγκη από ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης και σύγκρουσης με την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, των άλλων κομμάτων που τις δίνουν απλόχερα συνένεση. Χρειαζόμαστε ένα πιο δυνατό ΚΚΕ και εκεί που ψηφίζονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της εκμετάλλευσης, της στόχιας, των λόμπι, των πολέμων και εκεί που τελικά ανατρέπονται στην πράξη στους δρόμους του αγώνα. Σας κοιτάμε στα μάτια και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ με τα μέλη του, τους φίλους του, μέσα στα σωματεία, μέσα σε όλους τους φορείς, δρούν από κοινού με όλους εσάς. Γιατί για μας έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα στα σωματεία, μέσα στο κίνημα, μέσα στους φορείς, στους συλλόγους, να τίθενται για συζήτηση όλα όσα μας αποσχολούν. Γιατί εκεί μπορεί να γίνει και ουσιαστική συζήτηση για τα αιτήματα, για τις διεκδικήσεις μας, να δυναμώσει ο προβληματισμός για τις μορφές πάλης, για το περιεχόμενο του αγώνα. Γιατί η ελπίδα βρίσκεται πραγματικά στη συμμετοχή στους αγώνες, στην ίδια τη δράση των εργαζομένων γιατί το ΚΚΕ τον πραγματικό αντιπολιτευτικό ρόλο τον αναγνωρίζει μόνο στον ίδιο το λαό, στην ίδια την νεολαία, στο κίνημά τους, στις αγωνίες τους και στους αγώνες τους, στους ίδιους τους πορείς τους. Εκεί καταθέτουμε και εμείς όλες μας τις δυνάμεις, γιατί εμείς πιστεύουμε σε αυτή τη δύναμη του λαού, του οργανωμένου και αποφασισμένου λαού στον αγώνα γιατί αυτό είναι και ο δρόμος για να έχουμε και κατακτήσεις, για να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να υπάρξουν έστω κάποιες ανάσες ανακούφισης, κάποιες ανάσες αισιοδοξία κόντρα στη λογική του κυβερνητικού μεσιανισμού και των δίθεν σωτήρων, σωτήρων που θα μας έρθουν από κάπου, θα μας επιβάλλουν και που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν και ούτε κάνουν τίποτα. Ναι, πιστεύουμε στη δύναμη του λαού που μπορεί να παλεύει, που μπορεί να κερδίζει. Είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας ότι θα σηκωθεί το μπόι του λαού μας ακόμα ψηλότερα και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αντεπιτεθεί και να ζήσει όπως του αξίζει σήμερα, στον 21ο αιώνα. Σκεφτείτε ποιος άλλο σήμερα μπαίνει μπροστά για να ζήσει ο λαός μας πραγματικά όπως του αξίζει σήμερα. Ποιος έχει σχέδιο και πρόγραμμα γι' αυτό. Μόνο το ΚΚΕ. Κανένα άλλο κόμμα δεν υπόσχεται ούτε καν πλέον στα λόγια, όπως κάναν άλλα παλιότερα, πως κάποια στιγμή θα ζήσουμε όπως μας αξίζει. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα σημαντικό ακόμα λόγο να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες και στις ευρωεκλογές, ιδιαίτερα όλων όσοι αγωνιούν και συμμετέχουν δραστήρια στο λαϊκό κίνημα μέσα στους αγώνες. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή έχουμε τέτοιο σχέδιο σαν κόμμα, επειδή δεν έχουμε καμιά δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, απέναντι σε αυτό το σάπιο σύστημά του, μπορούμε να μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα, ώστε οι εργαζόμενοι να ακυρώνουν τα σχέδιά τους, να έχουν νίκες. Σκεφτείτε, μέσα από την πρωτοπόρα δράση τους, οι εργάτες στη ζώνη κατέκτησαν νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Το ίδιο και οι οικοδόμοι και οι μεταλλεργάτες σε εργοστάσια μετάλλου. Οι αγώνες των λιμεναργατών στην Κόσκο, των αυτεργατών στα καράβια, επέβαλαν ορισμένα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής τους. Ενώ πρόσφατα μετά τις κινητοποιήσει των εργατικών σωματείων και των φορέων της πόλης του Περάματος, υπήρξε δέσμευση από την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία και λειτουργία ξανά κέντρου πρώτων βοηθειών δίπλα στη ζώνη. Από αυτή τη δράση ξεπίδησαν οι μαζικοί αγώνες Ελλήνων και μεταναστών, εργαζομένων, στην Teleperformance και σε άλλα τηλεφωνικά κέντρα για καλύτερους μισθούς, για καλύτερους όρους δουλειάς αναπτύσσονται αγώνες των υγειονομικών που τσαλακώνουν το κυβερνητικό αφήγημα για το νόμιμο φακελάκι στα απογευματινά χειρουργία και βάζουν μπροστά την ανάγκη του λαού για δημόσια και δωρεάν υγεία και των εκπαιδευτικών για την πραγματική αναβάθμιση των σχολείων τους ενάντια στην αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση με βάση τα κριτήρια της καπιταλιστικής αγοράς που βλέπουν τους μαθητές, τις οικογένειές τους ως πελάτες στο εμπόρευμα παιδεία. Όλοι όσοι από τα σωματεία και τους άλλους μαζικούς φορείς όλου του Πειραιά έχετε σημαντική πείρα. Οι περισσότεροι από εσά να μην πω όλοι, γιατί έχετε δώσει και δίνετε καθημερινούς αγώνες. Έτσι και η ενίσχυση του ΚΚΕ στις 9 του Ιούνιου είναι εγγύηση ότι θα δυναμώνουν αυτοί οι αγώνες ενάντια στο master plan, για παράδειγμα, της Κόσκο, στις επιπτώσεις του στην ποιότητα ζωής της λαϊκής οικογένειας. Οι αγώνες για να μετεγκατασταθούν τα καζάνια θανάτου από το πέραμα και τη δραπετσόνα, για να μην φτιαχτεί εργοστάσιο απορριμμάτων δίπλα στα σπίτια σας, για να αξιοποιηθούν προ όφελο του λαού και της νεολαίας μεγάλοι ελεύθεροι χώροι όπως ο αρμός το πέραμα και όλη η περιοχή των πρώην λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ένα μέρος των λιπασμάτων κάτω από την πίεση των αγώνων έχει αποδοθεί στο λαό, όπως υπόθηκε. Αλλά συνεχίζουμε να διεκδικούμε να αποδοθεί εξ ολοκλήρου, χωρίς αποζημίωση, ολόκληρη έκταση των 640 στρεμάτων για τις ανάγκες σε αθλητισμό, σε πολιτισμό, για πράσινους και ελεύθερους χώρους, ιδιαίτερα για την νεολαία. Είναι αγώνες αναγκαίοι για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των λαϊκών οικογενειών για το μέλλον των παιδιών μας. Το ΚΚΕ δεν κάνει εμφανίσεις πυροτεχνήματα μόνο πριν τις εκλογές όπως άλλοι. Είναι εδώ και θα είναι εδώ στήριγμα στις ανησυχίες, στις δίκαιες διεκδικήσεις του λαού και της νεολαίας. Με μεγαλύτερη ορμή θα συνεχίσουμε να αντιπαλεύουμε αυτή την πολιτική στους δρόμους, στο κίνημα, παντού για να δυναμώσει κι άλλο μέσα στον ελληνικό λαό αυτή η αμφισβήτηση, η καταγγελία, η αντίδραση σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους και του κεφαλαίου. Το σημαντικό που τώρα κρίνεται είναι να ενισχυθεί στις 9 του Ιούνιου ο πραγματικός πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος όλων αυτών. Πιο δυνατό ΚΚΕ γιατί σημαίνει πιο δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Πιο δυνατός ο λαός για να πληρώσει το κεφάλαιο. Πιο δυνατό το ΚΚΕ για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε δυο πολέμους στη Ρωσονατοϊκή σύγκρουση, δηλαδή στην Ουκρανία και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνεται ορμητήριο στρατηγείο πολέμων. Δεν θέλουμε η χώρα να είναι στόχος αντιπίνων. Πιο δυνατό ΚΚΕ για να βγει από την κάλπη το μήνυμα αλληλεγγύης μας στην Παλαιστίνη. Πιο δυνατό ΚΚΕ γιατί μόνο το ΚΚΕ αμφισβητεί και αντιπαλεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μόνο με την ψήφο στο ΚΚΕ μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να εκφράσει και τη δυσαρέσκειά της ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε άλλη ψήφος σημαίνει επιβράβευση αυτής της βάρβαρης πολιτικής. Οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων μπορεί τώρα να τσακώνονται στα τηλεοπτικά πάνελ, τους βλέπετε, όχι βέβαια πάντα για τα σοβαρά και τα κρίσιμα, αλλά την ίδια ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουν σε ποσοστό πάνω 70% τα ίδια μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ σταθερά καταψηφίζουν κάθε αντιλαϊκή οδηγία, αποκαλύπτουν έγκαιρα και ενημερώνουν το λαό, τον προετοιμάζουν ώστε να μην ευνηδιαζόμαστε. Φέρνουν και στο Ευρωκοινοβούλιο τη φωνή του ελληνικού λαού και τα αιτήματά του. Επομένως, ας αναρωτηθεί ο λαός μας τι ευρωβουλευτές θέλει να στείλει εκεί. Γιατί πραγματικά η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική ψήφος και δεν πρέπει αυτή η ψήφος να σκορπίσει δεξιά και αριστερά, ούτε να εγκλωβιστεί σε βολικά ακροδεξιά μορφώματα. Πραγματικός αντιπαλαλός τους είναι το ΚΚΕ που παλεύει ενάντια στο σύστημα που γεννά την ακροδεξιά και το φασισμό αντίπαλοι της ακροδεξιάς δεν είναι όσοι υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση του αντικομουνισμού, των ακροδεξιών κυβερνήσεων, όσοι κυβερνούν ή συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, όσοι κλείνουν τα μάτια στην κατασκευασμένη ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων που πάνε να ταυτίσουν το φασισμό με αυτόν που τον συνέτριψε, τον κομμουνισμό. Έχει αποδειχθεί και ιστορικά, αλλά και στις μέρες μας, ότι μια χαρά χωρούν οι ακροδεξιοί και οι φασίστες στην περιβόητη αυτή μεγάλη αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς και εσείς περισσότερο, εδώ σε αυτές τις γειτονιές του Πειραιά, στις γειτονιές του Παύλου Φίσα, έχουμε δώσει όλοι και όλες μαζί μεγάλες μάχες ενάντια στο φασισμό και τις έχουμε κερδίσει. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, Μάγδα, κόντρα στις προκλητικές αποφάσεις του. Θα δώσουμε και αυτή τη μάχη και θα την κερδίσουμε με το λαϊκό κίνημα μπροστά. Να είσαι σίγουρη, θα το ξαναπείς. Παύλο, τα κατάφερες! Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε όλους όσοι ρωτήν, ρωτούν αν υπάρχει ελπίδα, απαντάμε κατηγορηματικά ναι, υπάρχει. Και η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών. Και αυτή την ελπίδα την κρατάει ζωντανή με όλες του τις δυνάμεις, παρά τις αντίξωες συνθήκες, το ΚΚΕ. Γιατί μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει το δρόμο αυτόν της λαϊκής συνολικής αντεπίθεσης, για απαλλαγή από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πολέμου, της φτώχειας, του ρατσισμού, του φασισμού, της εκμετάλλευσης. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει τη μοναδική φιλολαϊκή προοπτική, την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Την Ελλάδα και την Ευρώπη δηλαδή όλων των εργατών, των αγροτών, των εργαζομένων αυτοαπασχολουμένων, των νέων και των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.